αγροτικά ζητήματα φαίνεται δεν μας πηγαίνουν πολύ καλά. Σήμερα έχουμε στην εκπομπή μας τον κύριο Νεκτάριο Παπαδάκη, επικεφαλής πρόεδρο της Αγροτικής Επιτροπής του Δήμου, και τον κύριο Μιχάλη Βιαννιτάκη, Γενικό Γραμματέα του ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας. Καλημέρα σας. Καλημέρα Νεκτάρια, καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα κύριε Δασκαλάκη, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ καλημέρα για την πρόσκληση. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Σήμερα πιστεύω να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση. Θα πούμε κάποια πράγματα και νομίζω ότι θα είναι χρήσιμα για όλους μας, αλλά κυρίως για αυτούς που μας ακούν, γιατί έχουμε ανάγκη από ενημέρωση, διαφάνεια και γενικώς μια κίνηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν. Θα ξεκινήσω με το μεγάλο το γεγονός. Έχουμε να κάνουμε με την κατάσταση που επικρατεί σχετικά με τα κηπευτικά, τα πρώιμα κηπευτικά, και πιο ειδικά το θέμα της ντομάτας. Θα ήθελα καταρχήν να μου δώσετε μια πρώτη εκτίμησή σας, που κατά τη γνώμη σας οφείλεται αυτό το γεγονός. Να τα βρίσκετε μεταξύ σας και όποιος να αυτό, ούτως ή άλλως. Ας αρχίσουμε με τον παραγωγό, τον Νεκτάριο του Παπαδάκη. Πραγματικά Νίκο, βλέπω μια κατάσταση απελπιστική, μια κατάσταση η οποία δεν αποφέρει κανένα κέρδος στον παραγωγό. Έτσι είδαμε όλη τη σεζόν ήταν κακή, ήταν δύσκολη, δεν είχαμε τιμές ικανοποιητικές, δεν είχαμε καλές τιμές σε όλη την περίοδο, δεν είδαμε κάποιες καλές τιμές ώστε να μπορεί ο παραγωγός έτσι να πάρει μια ανάσα, να ανεβάσει λίγο το κέρδος του. Και βλέπουμε τώρα στο τελείωμα της σεζόν, βλέπουμε Απρίλιο και Μάη, ειδικά τώρα τις τελευταίες μέρες, τα πράγματα να είναι στα αζήτητα τελείως. Δηλαδή, όπως ακόμα ο παραγωγός, όπως δημιουργεί τα έξοδα, τα εργατικά, ό,τι έξοδα χρειάζεται μια καλλιέργεια, από εκεί πέρα πρώτη του και να μένει αδιάθετος και να πεθιέται. Έτσι είναι μια κατάσταση δραματική. Σίγουρα η ζημιά θα είναι τεράστια σε όλους τους παραγωγούς και γενικά στον τόπο. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω εγώ προσωπικά, δεν βλέπω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι και να τουλάχιστον να περάσει αυτές τις μέρες και τις επόμενες να αλλάξει κάτι και να στρώσει κατάσταση και να πουλάμε καλύτερα. Δεν βλέπω να υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Θα έχουμε ένα τελείωμα της σεζόν στην οποία κάποια προϊόντα θα έχουν ένα κέρδος και κάποια άλλα δεν θα έχουν βγάλει έξω τα καλλιέργεια. Δυστυχώς είναι απελπιστική κατάσταση και δεν υπάρχει καμία ελπίδα να στρώσει κάτι. Θα ήθελα και ο κύριος Γιαννιτάκης να μου πει τη γνώμη του. Η ερώτηση μου βέβαια ήταν πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας. Συγγνώμη, φυσικά. Δεν υπάρχει ζήτηση καθόλου, κύριε Ασκαλάκη. Δεν υπάρχει ζήτηση, οι αγορές είναι γεμάτες παντού όπου είναι όπου έχει σχέση με εμπόριο χυπευτικών, είναι γεμάτες, δεν υπάρχει ζήτηση, δεν μπορεί να πουλήσει κανένας. Έτσι τώρα που οφείλεται οι ποσότητες, ίσως επειδή οι καθυστερήσεις των συγκομιδών, αντί να, δηλαδή αν υπήρχε φυσιολογική ροή από τις προηγούμενες μέρες, δεν θα μας κόνταν τόσο μεγάλες ποσότητες, δηλαδή θα κομπόταν συνεχεία, θα ήταν όμως διασκορπισμένο σε μεγαλύτερη περίοδο. Τώρα από τη στιγμή που οι συγκομιδές δεν γίνονται κανονικά, το τελευταίο διάστημα έχουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει, έχουν βγει καινούργιες καλλιέργειες από την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίες και αυτές έχουν παίξει σημαντικό ρόλο, δηλαδή έχουν πιάσει και αυτές ένα κομμάτι
σημαντικό της αγοράς. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει, με λόγω και της πανδημίας, υπάρχει ακόμα η φοβία, ο κόσμος είναι στριμωγμένος, είναι οικονομικά σε δύσκολη κατάσταση. Όλα αυτά έχουν παίξει το ρόλο και δεν υπάρχει ζήτηση που έπρεπε να υπήρχε. Εκτιμάτε δηλαδή ότι είναι θέμα ζήτησης? Βεβαίως, καθαρά θέμα ζήτησης. Η ζήτηση, να μας πει και ο Μιχάλης, αλλά να μου απαντήσετε και παράλληλα και στο ερώτημα, η ζήτηση δεν έρθει από τον ουρανό. Η ζήτηση έχετε από τη δυνατότητα αγοραστικής δύναμης του κόσμου. Άρα αν θέλουμε να διατηρήσουμε την αγορά, έπρεπε να είχαμε πάρει μέτρα στην κατεύθυνση του να αυξήσουμε τη ζήτηση. Και το θέμα είναι, τα μέτρα αυτά πάρθηκαν? Γιατί όλα τα πράγματα εδώ που ζούμε είναι αλυσίδα. Για να φάει ο άλλος πρέπει να έχει χρήματα. Για να έχει χρήματα στον καιρό πανδημίας πρέπει να έχει δουλειά. Για να έχει δουλειά πρέπει να λειτουργούν τα πάντα. Και αν δεν λειτουργούν τα πάντα, πρέπει να έρχεται το κράτος και η κοινωνία ως αρρωγός, προκειμένου να αυξήσει τη ζήτησή του για μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα να μου πει και ο κύριος Γιαννητάς τον προβληματισμό του. Μάλιστα, μάλιστα. Κοιτάξτε, είναι μια κοινή διαπίστωση, φαντάζομαι, όλων όσων εμπλέκονται στον χώρο της παραγωγής των κυπευτικών, ότι η φετινή χρονιά δεν έχει σχέση με καμία άλλη χρονιά τα προηγούμενα χρόνια. Είναι, από τη μια βέβαια είναι και η περίπτωση της πανδημίας, η οποία έχει καθορίσει κατά πολύ όλη την εξέλιξη που ζούμε σήμερα. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ τα προηγούμενα χρόνια και ο Μάιος πάντα ήταν αμφίβολος πώς θα εξελισσόταν. Πόσο μάλλον φέτος που η εστίαση είναι κλειστή τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, και επίσης η χρονιά φέτος είχε άλλο ένα χαρακτηριστικό που πώς να κάνει με τις συνθήκες, με τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες ήταν εξαιρετικά καλές όσον αφορά αντικειμενικά για τον καιρό και εξαιρετικά άσχημες όσον αφορά για το βασικό χαρακτηριστικό και την ιδιότητα της περιοχής μας, ότι ο χειμώνας είναι που η περιοχή μας έχει επιπλέον όφελος. Άρα είχαμε δηλαδή δύο χαρακτηριστικά που συνέπεσαν μαζί και η φετινή χρονιά έχει εξελιχθεί στη χειρότερη των τελευταίων ετών. Από την άλλη βέβαια υπάρχει ένα τρίτο χαρακτηριστικό, κατά το οποίο η περσινή χρονιά ήταν επίσης μια καταστατική χρονιά για τους παραγωγούς, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα φέτος οι φυτέσεις και σε μεγάλο ποσοστό να έγιναν και πρώιμες, ούτως ώστε για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βγάλουν τη ζημιά από τα προηγούμενα, από το προηγούμενο σεζόν. Αλλά αυτό που παρατήρησα εγώ και το έχετε δει και εσείς, φαντάζομαι, είναι ότι υπήρχαν και πάρα πολλές δεύτερες φυτέψεις. Που αυτό δείχνει ακριβώς την αγωνία του κόσμου για το πώς θα επιβιώσει. Δηλαδή πριν ένα μήνα χαρακτηριστικά που έκανα μια βόρτα στον κάμπο, ήταν όλες οι διάφορες καλλιέργειες έτοιμες για συγκομιδή. Αντιλαμβάνεστε ότι όλος αυτός είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός με μια εστίαση κλειστή. Θα σας πω που είναι ο εκρηκτικός συνδυασμός. Περιμένετε λίγο να δούμε ορισμένα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε αύξηση εξαγωγών. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι σε μια Ευρώπη του κορονοϊού έχουμε αύξηση εξαγωγών. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι αν ενισχύθηκε ο Έλληνας καταναλωτής στο επίπεδο του να έχει αγοραστική δύναμη, άρα να αυξήσει τη ζήτηση. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι από το 2008 μέχρι σήμερα έχουμε μία σημαντική διακύμανση της τιμής των κυπευτικών, όχι μόνο ανακαλλιεργητική χρονιά, αλλά στα πλαίσια και της ίδιας καλλιεργητικής χρονιάς.
Όπως σας ακούω, μου δημιουργείται η εντύπωση ότι θεωρούμε ότι η Ιερά Πέτρα είναι το κέντρο της γης. Όχι, δεν είπα αυτό. Όχι, αλλά... γιατί το λέω αυτό, ακούστε με λίγο. Παράγουμε το 0,001 της παγκόσμιας παραγωγής ντομάτας. Σημαίνει πρακτικά ότι στο παιχνίδι έχουν μπει και άλλοι ανταγωνιστές. Και ναι, όμως, να σας διακόψω όμως αυτό. Μισό λεπτό. Όμως... Και έχουν μπει άλλοι ανταγωνιστές. Έχω την αίσθηση ότι οι άλλοι τρέχουν με 1000 και εμείς αντί να τρέχουμε κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν και προβλήματα σχέση με την ίδια τη διαδικασία της οργάνωσης της αγοράς. Με την ίδια τη διαδικασία της οργάνωσης του παραγωγού και τα προβλήματα που υπάρχουν. Που νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε και αυτά μαζί στο πλαίσιο το οποίο συζητάμε. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουμε βάλει. Και δυστυχώς, αν μου πείτε τώρα τι μας κάνεις. Όχι, επειδή είμαι και σχετικός του χώρου, θέλω να καταθέσω και κάποιες απόψεις. Δεν μπορεί να γίνεται μια συζήτηση για τη λύση του προβλήματος των εισαγωγών από τις μάλλον ευνοούμενες χώρες και εμείς να μην έχουμε αναδείξει σε κεντρικό επίπεδο ή σε επίπεδο κινήματος το ζήτημα της αλλαγής των όρων στα πλαίσια κανόνων υγιεινής. Δηλαδή θέλω να πω ότι μην το βάζουμε μόνο έτσι σε αυτό το επίπεδο, γιατί θυμάμαι και άλλες χρονιές που δεν είχαμε κορονοϊό αλλά είχαμε αντίστοιχο χαρακτήρα ζητήματα, έτσι. Σαφώς. Απλά ήθελα να σας διακόψω, είναι σε σχέση με το ποσοστό που είπατε, ότι μπορεί να είναι μικρό ποσοστό σε σχέση με την παγκόσμια παραγωγή ντομάτας, όμως δεν πάβει αυτό το ποσοστό να είναι να ίσουται με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε σχέση με την εγχώρια παραγωγή ντομάτας της Ελλάδας, η οποία καλύβει και κάλυπτε όλα τα χρόνια αρκετές ανάγκες και στην Ελλάδα αλλά και στις βαλκανικές χώρες. Δεν είναι δηλαδή... με μία σημείωση, ότι η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη χώρα εισαγωγής ντομάτας στο το Βέλγιο με 28%. Ναι, μα αυτό ακριβώς δείχνει από τη μια και τα περιθώρια που υπάρχει στην παραγωγή ντομάτας και από την άλλη ασφαλώς και αποδεικνύει ότι τα επόμενα βήματα είναι που θα καθορίσουν σε τι βαθμό αυτό το ποσοστό θα μειωθεί με βάση τις ενέργειες που θα κάνει ο αγρότης και ο Έλληνας παραγωγός. Είναι όμως μεγάλη κουβέντα, η οποία γίνεται διαχρονικά, η οποία θεωρώ ότι, εγώ προσωπικά, ότι θα πρέπει να ξεκινήσει, ότι η βάση της βασικά και το ξεκίνημα αυτής της κουβέντας πρέπει να γίνει σε πιο ήπιες συνθήκες. Γιατί σε κατάσταση πανικού που υπάρχει τώρα η ελληνική οικονομία γενικά και η ελληνική αγροτική παραγωγή, συνήθως τα αποτελέσματα δεν είναι τα καλύτερα. Όταν οι επιλογές μπαίνουν σε κατάσταση, όπως είπα, όπως είναι σήμερα, που δεν ξέρουμε πραγματικά αύριο τι θα μας ξημερώσει. Αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε 30 χρόνια τώρα. Συμφωνώ. 30 χρόνια τώρα. Ποια βήματα. Νοοτροπία, πώς θα. Οι κινήσεις πρέπει να γίνουν. Πώς θα αλλάξει η νοοτροπία, όχι πώς θα αλλάξει η διαδικασία. Πώς θα αλλάξει. Πρώτα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και μετά η διαδικασία της οργάνωσης κτλ. Μα είναι θέματα νοοτροπίας ολονών. Μπορώ να επέμβω, κύριε Ασαλάκη, εγώ. Βεβαίως. Σαφώς και υπάρχει. Σαφώς το ότι. Είναι μικρή η παραγωγή μας ως χώρα, αλλά και πάλι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στη διάθεση. Έτσι, δηλαδή παρόλο που, όπως λέτε, το ποσοστό είναι μικρό των προϊόντων, συνεχώς αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στην πώληση. Όπως είπατε και προηγουμένως, μπορεί να έχουν οι εξαγωγές κάποια ανωδική πορεία, αλλά είναι κάποια στάνταρ προϊόντα, έτσι, βλέπουμε στην ντομάτα, όχι, εξαγωγή δεν γίνεται. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι τις εξαγωγές τις κάνουν κάποιοι εμπόροι οι οποίοι έχουν κάνει τις κινήσεις τους, έχουν κάνει ό,τι πρέπει να κάνουν και
και οι εξαγωγές γίνονται από κάποιους εμπόρους. Δεν έχουμε ένα συνεταιρισμό ο οποίος να εξάγει, δεν έχουμε μια ομάδα παραγωγών, δεν υπάρχει κάτι ας πούμε να δηλαδή από κοινού μια οργανωμένη προσπάθεια κάποιων αγροτών ώστε να ασχοληθούμε με τις εξαγωγές. Και τι κάνουμε νεκτάριο γι' αυτό. Συνεχώς το έχουμε το θέμα, το έχουμε ανεβάσει ότι πρέπει κάποια στιγμή πρέπει η περιοχή μας να οργανωθεί. Από εκεί και πέρα τι βλέπουμε, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κανένα. Έχουμε 4 ομάδες παραγωγών, ένα μικρό ποσοστό. Γενικώς στην Ελλάδα οι ομάδες παραγωγών είναι πολύ μικρό το ποσοστό πανελλαδικά σε σχέση με το ευρωπαϊκό ποσοστό. Έτσι βλέπουμε ας πούμε άλλες χώρες όπως η Ισπανία και είναι τα πράγματα διακινούνται από ομάδες παραγωγών σχεδόν το 50%. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ υπάρχει μία οργανωσιά επί σειρά ετών και δεν βλέπουμε να ενδιαφέρονται κάποιοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να οργανωθούν, να μιλήσουν, να συνοηθούν. Δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι τέτοιο. Ενώ αρκετές φορές το έχουμε τονίσει, γίνονται κάποιες προσπάθειες, δεν βλέπουμε να ξεκινάει κάτι. Είναι και οι εποχές δύσκολες και τρομάζει μάλλον να πω φοβάται να κάνει ένα ξεκίνημα, γιατί όπως να έχει ένα νέο ξεκίνημα... Το μαγαζάκι του κοιτάζει νεκτάρι. Αυτό όμως είναι λάθος. Είναι λάθος. Αν σου κάνω μια πρόταση τώρα ευθέως. Και βλέπουμε Νίκο ότι όταν τα πράγματα πάνε καλά, όταν έχουν τιμή είμαστε όλοι καλά. Μάλιστα. Όταν αντιμετωπίσω μια κατάσταση όπως είναι η τωρινή, συνεχώς αρχίζομαι και τα ξεσκαλίζομαι όλα. Εγώ θα σας κάνω μία... Πρέπει να κάνουμε το εξής, ότι πρέπει να κάνουμε το ένα, πρέπει να κάνουμε το άλλο. Εγώ θα σας κάνω μία πρόταση ευθέως. 4 ομάδες παραγωγών. Ναι. Γιατί δεν κάνετε με κλάστερ. Γιατί δεν συνενώνεστε. Προκειμένου να έχετε οικονομία κλίμακας, μεγαλύτερες δυνατότητες διαπραγμάτευσης, δημιουργία ξέχωρου εμπορικού οδού, να χτυπήσετε μεγάλες αγορές, να δείτε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν. Γιατί δεν γίνεται. Υπάρχουν 7 δημοπρατήρια, 8, 10 στη Γεράπετρο. Γιατί να λειτουργούν κάτω από αυτό το καθεστώς ως συγκεντρωτήρια και όχι σαν συνεταιριστικά σχήματα με δημόσια συμμετοχή. Θέλω να πω ότι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το συνδικαλιστικό και συνεταιριστικό κίνημα δεν είναι απλά. Δεν είναι κάθε φορά όταν συμβαίνει κάτι να πετροβολάμε για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να δούμε και μετά λέμε φορολογία. Θα το συζητήσουμε και σας κάνω εγώ μερικές προτάσεις να δούμε λοιπόν αν συμφωνούμε και σε αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ορισμένα ζητήματα στην περιοχή μας που είναι δομικά και που νομίζω ότι δεν έχουν αντιμετωπιστεί από τους φορείς. Νίκο, το να... ό,τι και να γίνει, ό,τι κίνηση και να γίνει απάνω σε αυτό θέλει προσοχή, θέλει τα άτομα που θα συνυπάρξουν πρέπει να μπορούν να συνοηθούν, γιατί βλέπουμε αρκετές φορές ότι σε διάφορες αυτές οι οποίες πρέπει να διοικηθούν από πολλά άτομα, πολλές απόψεις, πολλές γνώμες, βλέπουμε διχογνωμίες, βλέπουμε κόντρες. Έτσι είναι βασικό και να γίνει απάνω σε αυτό, να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των ατόμων, να υπάρχει προσοχή στο πώς θα ξεκινήσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η συνένωση των 4 ομάδων παραγωγών... Σαν παράδειγμα το είπα, έτσι. Ναι, συμφωνούμε. Είναι, μπορεί να πούμε ότι είναι και σωστό. Υπάρχουν, αλλά θέλει και τεράστια προσοχή. Υπάρχουν και στην Ιερά Πέτρα, άκουσαμε. Άλλες 7-8 ομάδες ΟΕΦ σε σχέση με το ελαιόλαδο. Η Κρήτη βγάζει τη μισή παραγωγή ελαιολάδου και ουσιαστικά το ελαιόλαδό μας το διαχειρίζονται άλλοι. Άρα υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Εγώ το βάζω σε αυτή τη βάση ως προβληματισμό. Βέβαια όλα αυτά θα γίνουν. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτή η κακομοίρα η Γεράπετρο είναι η χειρότερη του κόσμου. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Γιατί πρόσεξε με τώρα. Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, και σε περιοχές με πολύ μικρότερη παραγωγή, Νάξος,
παραγωγικό πρότυπο. Έχουμε η μαθεία και ομορνομή το 70% της παγκόσμιας αγοράς κομπόστας ελέγχουν. Έχουμε ασωπό βεβλενδού. Έχουμε δηλαδή, δεν είμαστε, άρα κάπου βρωμάει το πράγμα εδώ. Το θέμα είναι να δούμε πού βρωμάει και με τι θα το καθαρίσουμε. Νίκο, όλες αυτές οι ομάδες που ανέφερες το τολμήσανε, το ξεκινήσανε και πετύχανε. Όταν παράδειγμα οι ομάδες παραγών στην Ιερά Πέτρα κάναν το ξεκίνημα και δηλαδή ενεργοποιηθήκανε, κάναν το ξεκίνημα ώστε να μπουν, ήταν ένα, ας το πω, να το πω άγνωστο, ήταν κάτι άγνωστο για τον τόπο μας. Τώρα αφού από τη στιγμή που υπάρχουν οι ομάδες παραγωγών, είναι πιο εύκολο για κάποιον άλλον να το τολμήσει. Μπορεί να πληροφορηθεί, υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούν να ενημερώσουν, να κάνουν τα πάντα, να κάνουν το ξεκίνημα, να κάνουν την οργάνωση. Έτσι είναι πιο εύκολο τώρα στο να δημιουργηθούν καινούργιοι συνεταιρισμοί, νέες ομάδες παραγωγών. Είναι πιο εύκολο. Κι όμως δεν υπάρχει, δεν το τολμάνε η παραγωγή μας. Ειδικά νέα παιδιά που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Δεν το τολμάνε να το ξεκινήσουν. Από εκεί και πέρα. Ποιος μπορεί να κάνει κάτι. Όταν δεν υπάρχει μια, να μαζευτούν κάποια παιδιά, να δημιουργηθούν νέες συνεταιρισμοί, νέες ομάδες παραγωγών. Να ψαχτούν να βρουν αγορές. Προσέξτε. Έστω και εξαγωγές. Να αποσυμφορηθεί λίγο η εσωτερική αγορά. Πρόσεξε με, ο Μιχάλης που είναι. Εδώ είμαι. Ακούω και συζητάτε όλο το διάστημα το κομμάτι με το φορολογικό. Ναι, ωραία. Και θα το συνδέσω με αυτό που είπα τώρα. Υπήρξε μία πρόταση. Μείωση κατά 10% της φορολογίας του συνεταιρισμού ως φορέα και μείωση, έκπτωση 50% της φορολογίας του συνεταιρισμένου αγρότη. Γιατί δεν το βάλετε ως προμετωπίδα από τη στιγμή που θέλετε να ενισχύσετε τη συλλογική προσπάθεια και την ενίσχυση των συνεταιριστικών σχημάτων ως κίνητρο? Εγώ δεν βλέπω το. Γιατί? Αυτό, Νίκο, έχει γίνει αρκετή η πρόταση αυτή, όχι συγκεκριμένα έτσι, αλλά έχει γίνει αρκετές φορές και δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Από ποιον έχει γίνει? Αυτό ναι, και από το Σύλλογο έχει γίνει και από τη Δημοτική Αρχή ως Επιτροπή των Αγροτικών Θεμάτων, το είχαμε βάλει θέμα, Νίκο, στο παρελθόν, έτσι, συμμετέχει εσύ σε μέρος στην Αγροτική Επιτροπή, έτσι, για τη φορολογία, το είχαμε βάλει θέμα σε κάποια συναντήρια, από τις πρώτες. Ανταπόκριση καμία και στο παρελθόν και πολύ πίσω, Νίκο, έχουμε ασχοληθεί με τη φορολογία. Είναι ένα σημαντικό κίνητρο αυτό και όμως το Υπουργείο δεν κάνει κάτι. Δεν κάνει κάτι στο να αλλάξει τη φορολογία και να μπορέσουν οι αγρότες να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Σε όλα όσα, όσα έχει γίνει αναφορά μέχρι τώρα σε σχέση με την ομαδοποίηση, γενικότερα την οργάνωση των αγροτών και των παραγών, εκεί που καταλήγουμε είναι ότι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι θα πρέπει πρώτα να αλλάξει η νοοτροπία, γιατί είναι δύσκολο. Μα δεν αλλάζει η νοοτροπία, δεν χάνει ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθενε πέμπτη πίτη Θεοτόκο το χέρι. Είναι δύσκολο. Η νοοτροπία που αλλάζουν οι ταγοί. Είναι δύσκολο. Που μπαίνουν μπροστά, αυτοί που έχουν αποτελέσματα στη δράση τους. Ακριβώς. Μια ομάδα παραγωγών που έχει αποτελέσματα. Για να τα δει ο παραγωγός, όχι έτσι στον αέρα. Το θέμα είναι λοιπόν και οι ιεραρχίες που βάζουν το συνδικαλιστικό και το συνεταιριστικό κίνημα. Όχι. Ή να βλέπουμε τα πράγματα έτσι που τα βλέπουμε. Ακριβώς. Όμως, όπως και να έχει, είναι δύσκολο να συνεργαστείς, να συνεργάζεσαι, αν δεν είναι στην νοοτροπία σου και στο ή αν έχεις μάθει εντελώς με διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν οι κινήσεις πρέπει να γίνονται βήμα-βήμα, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Πολύ χαρακτηριστικά είπε και ο πρόεδρος της Αγροτικής Επιτροπής, κατά το πρόσφατο παρελθόν μάλιστα, Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή και ριζοσπαστική κίνηση από τις ομάδες παραγωγών. Γιατί πραγματικά, εάν δεν το πετύχουν αυτοί, δεν μπορεί να το πετύχει αυτή τη στιγμή κανένας άλλος. Και όμως, εκεί που κόλλησε ήταν καθαρά στον ανθρώπινο παράγοντα. Άρα,
Οι κινήσεις, όπως είπα, πρέπει να γίνονται σιγά σιγά, ώστε για να συνειδητοποιήσει ο καθένας από εμάς τους αγρότες ότι θα υπάρξει όφελος από μια τέτοια κοινή δράση. Εγώ δεν βλέπω ούτε σιγά σιγά. Εκτός όμως από αυτό, το θέμα της φορολογίας είναι το βασικό, ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας για να το προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή. Είναι ένα θέμα το οποίο και το έχουμε θέσει επανειλημμένα, αλλά και αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα καλό σχετικά στάδιο για να ξεκινήσει μια κουβέντα. Δυστυχώς είμαστε σε αυτό το βήμα, σε αυτό το στάδιο τώρα. Όχι για να γίνει αλλαγή σε κάτι, δηλαδή, αλλά για να πού είναι το πρόβλημα με τη φορολογία, πες μου να το καταλάβω για να ανοίξουμε μια κουβέντα. Το πρόβλημα με τη φορολογία είναι ότι εκτός από τα απόλυτα νούμερα που στο τέλος, δηλαδή, στο τέλος της χρονιάς όποιος, δηλαδή παραδείγματος χάρη να καλωσορίσω το πρόβλημα της φορολογίας και το φίλο μου το Φόντα, το πρόβλημα της φορολογίας, πού είναι το πρόβλημα της φορολογίας? Εγώ έβαλα ένα παράδειγμα. Λοιπόν, θες να ενισχύσεις τα συνεταιριστικά σχήματα? Υπήρχαν προτάσεις και τις είχαν αποδεχτεί όλοι και δεν προχώρησαν. Ωραία. 10% στο φορέα, 50% στον παραγωγό που είναι στην Ανατολή. Έκπτωση. Έκπτωση φορολογίας. Θα ενισχύσει ή δεν θα ενισχύσει το φορέα? Θα αναπτύξει ή δεν θα αναπτύξει τη συνεταιριστική ιδέα? Με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σήμερα, δεν είναι αυτό που θα προχωρήσει αμέσως. Θα είναι, σε ρωτάω. Αυτό θα ήθελα να πω. Το πρόβλημα με την φορολογία σήμερα είναι ότι δυστυχώς το αποτέλεσμα μάλλον που έχει επιφέρει αυτή η φορολογία είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό προϊόντων το οποίο μπαίνουν στην αγορά χωρίς τα νόμιμα παραστατικά. Άρα το πρόβλημα είναι το μαύρο. Το πρόβλημα είναι δηλαδή το μαύρο. Είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας το οποίο άρα είναι ένα αποτέλεσμα συνέπεια, σε σχέση με την εμπορία και τη διακίνηση το μαύρο. Τι συνέπεια φέρνει όμως αυτό? Είναι ότι οι τελικές τιμές στα προϊόντα, να ξέρετε ότι καθορίζονται από τα μαύρα, όχι από τις ομάδες παραγωγών. Ωραία, το ξέρω πολύ καλά. Σε ρωτάω αυτή τη στιγμή ως ενίος αγροτικός σύλλογος, πέστε ότι σας καλεί το Υπουργείο, ωραία, και σας λέει ποια είναι η πρότασή σας για το φορολογικό. Ποιοι θα είναι οι βασικοί άξονες στους οποίες θα δομούσατε μία πρόταση προκειμένου να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα αντικατοπτρίζει ένα διακίνηση προϊόντων με την νόμιμη διαδικασία που θα ανταποκρίνεται στο κομμάτι που έχει να κάνει με την πραγματική τιμή του προϊόντος και που θα βάζει και στην τσέπη του μια δραχμή ο παραγωγός για να μπορεί να ζήσει. Ποια θα ήταν η βασική σας πρόταση? Η βασική πρόταση που έχουμε κάνει ήδη είναι ότι εμείς ζητάμε, όπως είναι σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, ένα μοντέλο το οποίο η φορολογία του αγρότη θα είναι ένα νούμερο. Ούτε ποσοστά εκτόσεων, ούτε διαφορετική κλίμακα, ούτε κάτι άλλο που να δημιουργεί περισσότερο σύγχυση. Εμείς έχουμε ζητήσει τις τάξεις του 10-12% πέραν από το φορολόγιο. Μισό λεπτό. Τι εννοείς ένα νούμερο? Εννοώ όχι κλίμακες. Όχι κλίμακες φορολογίας. Α, δηλαδή ένας στην Ιερά Πέτρα... Ο αγρότης ότι το εισόδημα που θα έχει να φορολογηθεί από την αρχή της χρονιάς του, επιπλέον από το φορολόγητο εισόδημα, θα φορολογεί με ένα ποσοστό της τάξης του 10-12%. Αυτό έχουμε δει. Κάτσε ρε Μιχάλη, για να καταλάβω εγώ κάτι. Ναι. Στην Ιερά Πέτρα έχουμε 63 παραγωγούς που δηλώνουν πάνω από 600.000 τζίρο. Ναι. Θα πρέπει να φορολογείται το ίδιο με ένα άνθρωπο που έχει 4, 5, 6, 7 στρέμματα και τα δουλεύει με τη γυναίκα του? Είναι λογική αυτή? Αυτό λέτε, θα πρέπει να φορολογείται επιπλέον ή λιγότερο? Ποιος?
να φορολογείται λιγότερο αυτός που κάνει ένα εκατομμύριο τζίρο. Όχι, δεν κατάλαβα το ερώτημα, γι' αυτό ρωτάω. Νίκο, μπορώ να επέμβω λίγο. Όμως... Δεν κατάλαβες το ερώτημα. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Το ζήτημα είναι να γίνει βιώσιμη αγροτιά. Σε σχέση με τους 63 παραγωγούς άνω των 600.000 ευρώ τζίρου, αυτό δεν κατάλαβα. Όμως θα σας πω το εξής. Γνωρίζετε αυτή τη στιγμή τι ποσοστό φορολογίας έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις σε σχέση με ένα ίδιο αντικειμένο απλό πολίτη? Τα γνωρίζω πολύ καλά. Ωραία, οι μεγάλες λοιπόν επιχειρήσεις όπως είναι σούπερ μάρκετ έχουν πολύ λιγότερο ποσοστό φορολόγησης των εσόδων τους. Γιατί όμως? Γιατί είναι όλα άσπρα. Είναι όλα άσπρα. Και έχουν καταφέρει και έχουν ενισχύσει τη διαπραγματευτική τους δύναμη σε αυτό και έχουν ενισχύσει και το έχουν καταφέρει. Οπότε, αυτό που λέμε τώρα εμείς αυτή τη στιγμή τι είναι? Ξεκινάμε με τον απλό συντελεστή όσον αφορά τον αγρότη, με έναν συντελεστή να ξέρει ότι θα φορολογηθεί με αυτό και όχι τίποτα άλλο, και όχι με δεύτερες και τρίτες σκέψεις, και από εκεί και πέρα μπαίνουμε στα επόμενα βήματα. Και το καλό, και κλείνω με αυτό, το καλό είναι ότι αυτή τη στιγμή λέω, είμαστε δυστυχώς στο πρώτο σκαλοπάτι. Έχουμε και την επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών σε σχέση με τη συνάντηση που ζητάμε για να συζητήσουμε το θέμα. Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι το έχει αναλάβει ο κύριος Βεζιρόπουλος και ότι άμεσα θα γίνει η συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει σε σχέση με τον αγροτικό χώρο. Δεν λέμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα άμεσα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι δεν θα υπάρξει επόμενη μέρα στον αγροτικό χώρο εάν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα με το φορολογικό. Εγώ πάλι δεν κατάλαβα. Νίκο, μπορώ λίγο. Κάτσε να δει ο φίλος μου ο Φόντας εδώ για αυτό το θέμα. Βασικά έτσι και... Νίκο, για ένα λεπτάκι αν γίνεται, μισό λεπτάκι και μετά ο φίλος μου ο Φόντας. Βεβαίως. Έχει γίνει πρόταση, όπως είπε και ο Μιχάλης, για 10-12% για όλους τους αγρότες, έτσι, για όλους τους αγρότες, αλλά και στο πιο πίσω στο παρελθόν, είχε γίνει πρόταση για τις ομάδες παραγωγών, για τους συνεταιρισμούς, μια καλύτερη φορολογία, όπως λέτε και εσείς. Δηλαδή ένα αλαθεντικό παραπάνω, ώστε να δοθεί το κίνητρο στο να οργανωθούν και άλλοι αγρότες. Δηλαδή να έχει ένα αλαθεντικό συνεταιρισμός, όπως είπατε και εσείς, ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν νέες ομάδες παραγωγών και νέοι συνεταιρισμοί. Τώρα στο θέμα που είπατε, αν κάποιος κάνει 20.000 τζίρο ή 600, από εκεί και πέρα, σίγουρα κάθε παραγωγός, κάθε αγρότης, σίγουρα όλοι κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Άλλος μπορεί να έχει διάθεση να δουλεύει πέρα νύχτα, άλλος μπορεί να έχει διάθεση να δουλέψει μια ώρα, δύο ώρες, αναλόγως το τι θέλει ο καθένας. Έτσι. Αλλά από τη στιγμή ένας, ο οποίος για να κάνει τόσο τζίρο, σίγουρα έχει δουλέψει, έχει στερηθεί, έχει χρεωθεί. Δεν μπορείς από εκεί και πέρα να βγάλεις μια φορολογία, ας πούμε, επειδή κάνει ένα καλό τζίρο και να τα παίρνεις όλα. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Δεν είπε κανένας και εγώ μπορεί να σου προτείνω κιόλας, αλλά παιδιά συνέλθετε. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Εντάξει, το σωστότερο θα ήταν. Το σωστότερο Νίκο θα ήταν. Αναστρέφω όλη την κοινωνία. Ορίστε. Με αυτόν τον τρόπο θα βάλετε απέναντί σας όλη την κοινωνία. Και εμείς θέλουμε στις διεκδικήσεις μας... Για ποιο λόγο, Νίκο, να βάλουμε? Λέμε κάτι ότι πρέπει η φορολογία να ανέβει, πρέπει να... Για ποιο λόγο να βάλουμε απέναντί μας την κοινωνία? Γιατί οι υπόλοιποι πληρώνουν με διαφορετικό τρόπο. Και εγώ αναγνωρίζω την ιδιαιτερότητα του αγροτικού επαγγέλματος, αλλά δεν μπορεί να λειτουργούμε έτσι. Να δούμε την ιδιαιτερότητα και να προσδιορίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι. Έλα, φίλε. Το ότι η φορολογία είναι σε όλα τα επαγγέλματα υψηλή είναι. Δεν είναι το αντίθετο. Τώρα μιλάμε για τον κλάδο μας, λοιπόν. Και υποστηρίζουμε, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τον κλάδο μας. Εκτός από αυτό, η διαφορετικότητα και η ιδιαιτερότητα του αγροτικού κλάδου νομίζω ότι δεν μπορεί να την αφισβητήσει κανείς. Οπότε θεωρώ άτοπο το επιχείρημα ότι θα βάλουμε την κοινωνία απέναντί μας, επειδή ναι, ο αγροτικός κλάδος σαν κλάδος
είναι, δεν έχει κανένα απολύτως όμοιο χαρακτηριστικό με οποιοδήποτε κλάδο. Σε ποιο κλάδο το πρωί που θα ξημερώσει ξέρεις πώς θα καταλήξει η μέρα. Αυτό είναι ένα απλό και αυτό σαν επιχείρημα το έχουμε θέσει και σε σχέση με τον ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ είναι ο μοναδικός δημόσιος ασφαλιστικός οργανισμός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο οποίος ασφαλίζει έναν ολόκληρο κλάδο. Δεν υπάρχει άλλος. Και αυτό και μόνο αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα αυτού του κλάδου. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζετε και σωστά αντιμετωπίζετε αυτό που αντιμετωπίζετε. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει και κοινωνία χωρίς τον αγροτικό κλάδο. Ο ΕΛΓΑ δεν είναι κρατικός. Τι εννοείτε, από τον κρατικό προϋπολογισμό επιχορηγείτε? Όχι, από τα δικά σου λεφτά. Όχι, και από τον κρατικό. Ούτε μία δραχμή από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και από τον κρατικό προϋπολογισμό επιχορηγείτε. Μισό λεπτό, για να μπορέσει να τα λύσει τα έσοδα. Έχουμε αδικήσει το φόντα. Συγγνώμη. Γεια σου φίλε Νίκο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γεια σας φίλε Μιχάλη. Καλώς ήρθατε. Καταρχήν έχετε ανοίξει μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα που είναι τεραστίων διαστάσεων. Δηλαδή δεν ξέρω, σας ακούω με προσοχή, δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Οι θέσεις και του Νεκτάριου, γεια σου φίλε Νεκτάριου, και εσένα Μιχάλη είναι... Γεια σου Φόντα, χρόνια πολλά. Ο Χριστός Ανέστη. Είναι σωστές, ορθές και έτσι όπως πρέπει να είναι. Αλλά... Φόντα, λίγο πιο δυνατά γίνεται. Η δικιά μου θέση πάνω, γιατί μιλάμε ο καθένας να πει τη θέση του πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Εννοείται ότι η φορολογία είναι το νούμερο ένα, αυτό που μας είναι τροχοπέδι στην ανάπτυξη όλης της περιοχής και πρέπει να βρούμε τρόπους τι θα κάνουμε και πώς θα ξεφύγουμε από αυτό. Προσωπικά έχω βαρεθεί να με βάζουν προδιλήμματος, να μου λένε τι θέλεις τώρα, να με ρωτάει το υπουργείο, να μου λέει θες 10% φορολόγηση, θες 1, θες 2, θες να σου μειώσει φορολογία, θες μήπως οι ομάδες παραγούν. Λέει, μας βάζουν σε μια κουβέντα η οποία δεν μπορούμε να τη ρυθμίσουμε εμείς, δεν εξαρτάται από εμάς και στο τέλος ο ένας σκοντάχτημα στον άλλο. Γιατί δεν γίνεται να μιλάμε 10 διαφορετικοί άνθρωποι και να συμφωνήσουμε και οι 10. Θα υπάρξει ένας λοιπόν που θα έχει διαφωνία όπως ο Νίκος τώρα και θα πει μα είναι σωστό όλοι να φορολογηθούν το ίδιο, είναι ο σωστό 10% γύρω, πάντα θα υπάρχει διαφωνία. Το θέμα είναι όταν έχεις απέναντι ένα οργανωμένο υποτίθεται κράτος, το οποίο θέλει να βάλει σε κάποια σειρά τα πράγματα, απλά του δίνει τα δεδομένα και σου προτείνει αυτό. Έχω βαρεθεί να προτείνουμε εμείς λύσεις οι οποίες δεν γίνονται. Σε πρόσφατη κουβέντα που είχαμε τον κύριο Βεζιρόπουλο, επειδή έχω ανοιχτή γραμμή με τον κύριο Υφυπουργό, είχα δηλαδή με τον κύριο Υφυπουργό, τώρα τελευταία έχει κοπεί, αλλά η τελευταία κουβέντα που είχαμε ήταν ότι θέλουν να επαναφέρουν στα θερμοκήπια τα τεκμαρτά εισοδήματα. Δηλαδή, όχι φορολόγηση, στάνταρ εισόδημα, καθαρό εισόδημα αναστρέμα. Εάν θυμάστε καλά, ήταν παλιά τις πιπεριές 870 ευρώ, για την ντομάτα 914 και κάτι τέτοια. Δηλαδή ήταν ένα σταθερό εισόδημα αναστρέμα, το οποίο μας βοηθούσε να μην φεύγουν πάνω τα φορολόγητο. Εφόσον το Υπουργείο μπει σε μια τέτοια διαδικασία και ζητάει κάτι τέτοιο, σας προτείνω, επειδή είναι σίγουρα η γραμμή του Υφυπουργού αυτή, σας προτείνω να συμβιβαστούμε και εμείς αυτό. Σε πρώτη φάση. Δηλαδή, αντί να κοιτάμε τα δικά μας μα 10%, μα 1%, μα 2%, αφήστε το ότι σκεφτόμαστε εμείς. Το θέμα είναι να πάμε, να πάμε συντεταγμένα σε μια λογική να συγκλίνουμε με τη σκέψη του Υφυπουργού. Εάν συγκλίνουμε λοιπόν και μας λέει αυτός ότι προτείνω αυτό, να κάνουμε αυτό. Αυτό εννοείται ότι θα βάλει όλο το χώρο τον αγροτικό εδώ πέρα σε μια διαφορετική πορεία. Και... Γιατί το πρόβλημα το φορολογικό στον τόπο δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι είναι. Δηλαδή πριν το φορολογικό μεγαλουργούσαμε, πάλι τα ίδια προβλήματα είχαμε. Δεν ήταν ότι είδαμε το φορολογικό και πέσαμε ξαφνικά, γκρεμιστήκαμε από τον κρεμό. Όχι, δεν είναι έτσι. Μια σειρά γεγονότων μας οδήγησε στο να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Το θέμα είναι πώς θα μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε από εδώ που φτάσουμε και να βρούμε διεξόδους. Δηλαδή, λέει ο άλλος μπρος, γκρεμός, λέει και πίσω, ρε, κοίτα δεξιά, κοίτα και αριστερά. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να δούμε πώς θα πάμε. Υπάρχει πάντως ένας κανόνας στα φορολογικά. Και αυτό θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας εμείς σαν ομάδες παραγωγών, ο Μιχάλης σαν διοίκηση του αγροτικού συλλόγου, ότι ο αγρότης, είτε η φορολόγηση είναι 1% είτε είναι 50%, θα τη θεωρεί πολύ.
Αυτό να το έχετε πάντα υπόψη σας. Και αν μπορεί αυτό το 1%, αυτό το 1% να, με κάποιο τρόπο να το γλιτώσει, θα προσπαθήσει με κάποιο τρόπο να το γλιτώσει. Το θέμα είναι, η φορολόγηση είναι σε τέτοια επίπεδα και με τέτοιον τρόπο ώστε να, να καταντάει η φοροδιαφυγή ασύμφορη, να μην σε συμφέρει να φοροδιαφύγεις. Διότι εάν σε πιάσουν και φοροδιαφύγεις, τότε η συνέπεια πρέπει να ξέρεις τις συνέπειες και όχι το πρόβλημα. Ο αγρότης λοιπόν, πρώτον, πρέπει να ξέρει έναν ποιο είναι ο συντελεστής, να είναι αυτός. Δεύτερον, να ξέρει τις συνέπειες του αν, φοροδιαφύγει. Και τρίτον, ότι ο αγρότης δεν θεωρεί εισόδημα κάτι που δεν έχει τσέπη του. Δηλαδή, όταν κάποιος στείλει κάπου σε μια λαχανοαγορά μαύρα προϊόντα, γιατί είναι λέξη ταμπού, αλλά τη χρησιμοποιούν όλοι. Δηλαδή, και πρώτος ο υφυπουργός μου λέει τα μαύρα και τα μαύρα. Λοιπόν, το χρησιμοποιούμε και εμείς τα μαύρα. Εφόσον είναι τόσο ανοιχτά και διαδεδομένη λέξη και κολλάει παντού. Όταν λοιπόν ένας αγρότης στείλει κάπου προϊόντα και τα πουλήσει μαύρα και πάρει τσέπη του, ας θεωρήσουμε μια τιμή 80 λεπτά, τη στιγμή που εάν τα πουλήσει φορολογημένα θα πάρει 0,90, θεωρεί λοιπόν ότι αν βάλει 0,80 στην τσέπη του χωρίς να έχει πάρει δώσει με το κράτος, είναι πιο κερδισμένος από το αν κάνει με τιμολόγηση 0,90 και τρέχει μετά να βρει έξοδα. Χωρίς να σκέφτεται άλλα πράγματα. Χωρίς να σκέφτεται άλλα πράγματα. Γιατί το 0,80 το έχει βάλει στην τσέπη του και μετά δεν το ξαναβάζει στην τσέπη του για να βγάλει κάτι να δώσει στο κράτος. Ενώ στην πραγματικότητα, εάν ήταν 0,80 το μαύρο και 0,90 ή 0,95 το άσπρο, τον εισφέρει 1000 φορές καλύτερα πολλά άσπρα. Και ας πληρώσει και την εφορία, την όποια εφορία θα πληρώσει. Αλλά όμως αυτό. Γιατί μας βάζουν εμάς, εσάς, όλους, να μπούμε στην εφορία. Στο λόγο, γιατί να γίνει αυτό, γιατί να το κάνουμε. Πρότασή μου είναι να, εάν θέλουμε να συνονιθούμε με τον υπουργό, με τον υφυπουργό, τον κύριο Βεσλόπουλο, για το τι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα. Πρώτον, για να εξαλειφθούν τα μαύρα, θα πρέπει να ξέρει ο καθένας τι έχει απέναντί του σε περίπτωση που φοροδιαφύγει. Τώρα το κράτος είναι νεκρό, είναι αδρανές στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ενδιαφέρει τίποτα και κανέναν. Και θα πρέπει. Μα Νόντα μου, μιλάμε τώρα για ένα ζήτημα. Σαφέστατα πρέπει να είναι καθαρό το πεδίο. Mm-hmm. Τι είναι να δώσω mm-hmm. και αν αυτό που θα δώσω συμφέρει ή δεν. Και είναι μια καλή συναλλαγή. Το καταλαβαίνω. Και είναι μια καλή συναλλαγή. Γιατί και η φορολογία είναι μια συναλλαγή. Ακριβώς. Είναι μια καλή συναλλαγή. Και πολίτη. Για να σπάσεις όμως αυτό το ζήτημα, mm-hmm. για να σπάσεις αυτό το ζήτημα, mm-hmm. εκεί που εγώ επιμένω, mm-hmm. είναι ότι πρέπει να πας στη λογική οργανωμένων σχημάτων. Να στηρίξεις το ζήτημα του οργανωμένου σχήματος. Ωραία. Διότι το είπε και εσύ ο ίδιος, ότι και ένα ευρώ να του βάλεις. Η στήριξη λοιπόν του οργανωμένου σχήματος, mm-hmm. είναι να σε συμφέρει εσένα ως παραγωγό να λειτουργεί στο συνεταιρισμό και την ομάδα σου, και ο παραγωγός να έχει κίνητρο ότι η φορολογία που δίνει είναι μικρότερη από τη φορολογία εκείνου, άρα δεν το συμφέρει που δίνει το μαύρο. Υπάρχει το ένα αυτό. Το δεύτερο, κακά τα ψέματα τώρα, δεν μπορεί με βάση το τελευταίο νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς, δηλαδή για να βλέπουμε λίγο και προθέσεις, ουσιαστικά να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας των αγροτικών συνεταιριστικών σχημάτων. Δεν μπορεί να σου δίνει το δικαίωμα έτσι των ιδιωτικών επενδύσεων και με συνεταιριστικές μερίδες. Δεν μπορεί στο τελευταίο νομοσχέδιο που ψήφισε τώρα η κυβέρνηση να βάλει το ζήτημα της μείωσης του συντελεστή φορολογίας σε σχέση με το φορέα, αλλά να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο το μέλος του φορέα. Λες και η ομάδα ή ο συνεταιρισμός είναι μια ανώνυμη επιχείρηση για τους μετόχους του. Όχι, είναι ένα σχήμα για το συμφέρον των μελών του. Άρα και το συνεταιρισμό ως συνολική δομή θα πρέπει να κάνεις ελάφρυση, αλλά και το μέλος να την αισθάνεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Υπουργείο κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση. Άρα το ερώτημα το οποίο μπαίνει είναι 9.500 τόνους λέει ντομάτα το στρέμμα με τη μέση τιμή και τεμαρκτό. Πού θα φτάνουν οι σημερινές κλίνικες φορολόγησης? Γιατί εκεί προσανατολίζεται.
προσανατολίζεται στους 9,5 τόνους αναστρέμα ντομάτα, καθορίζει τόνους αναπροϊόν, μέση ετήσια τιμή. Άρα εδώ μιλάμε, άρα εδώ μπαίνει το θέμα των εξόδων πια. Γι' αυτό πρέπει να σε διορθώσω, το τεκμαρτό παλιά δεν αφορούσε, αφορούσε ένα καθαρό κέρδος το οποίο άφηνε υποθετικά ένα στρέμμα θερμοκήπεδο, το καλλιεργούσε σε μια κανονική καλλιέργεια. Δεν πάει σε αυτή τη λογική. Ωραία, αυτοί πάνε σε διάφορες λογικές. Το θέμα είναι εμείς που θα τις κατευθύνουμε και τι θα πούμε στο Υπουργείο ότι πρέπει να κάνει για να φύγουμε από αυτό το τέλμα που έχουμε φτάσει. Αυτό που ίσως θα έσωνε την παρτίδα εδώ στον τόπο ήταν το τεκμαρτό. Αυτό είναι καθαρά προσωπική μου γνώμη. Δεν ξέρω αν ο Μιχάλης ο Νεκτάριος είναι σε κάποιο άλλο μήκος κύματος, εάν κινούνται. Αλλά ό,τι και να είναι αυτό, όπως και να είναι αυτό, θα πρέπει να είμαστε συνεννοημένοι όλοι οι φορείς και οι άνθρωποι που εκπροσωπούμε τις φορείς ξεχωριστά, ότι πρέπει να πάμε με μια ενιαία στάση και να μην έχουμε παρέγκληση από αυτό. Δηλαδή να μην μας αφήνουν το περιθώριο να μας βάλουν σε συζήτηση. Μα μήπως θέλετε το ένα, μήπως θέλετε το άλλο. Γιατί τότε πραγματικά θα μπλέξουμε σε καταστάσεις ροκ. Εγώ επιμένω στο θεσμό των ομάδων παραγωγών, ωραία, και των κλάστερ. Ότι αυτό αποτελεί τη βάση και την αρχή. Με συγχωρείς Νίκο, αλλά επειδή είμαι μοντέρνος συνεταιριστής, δεν είμαι από τους παλιούς συνεταιριστές που παίρνουν στους συνεταιρισμούς δωρεάν και μας έβαζε το κάτω μέσα και μας έλεγε παιδιά μπείτε μέσα κάτω σε συνεταιρισμό και τα σχετικά. Και είμαι από αυτούς που πλήρωσε συνεταιριστική μερίδα όπως και ο Νεκτάριος και φοβερά υψηλή συνεταιριστική μερίδα για να συμμετάσχουν κάπου. Και πρέπει να πονέσει τσέπη σου για να είσαι συνεταιριστής κάπου. Δεν μπορείς δωρεάν, γιατί άμεσα συνεταιριστής δωρεάν είσαι συνεταιριστής. Δεν είσαι επιχειρηματίας. Σε βάλαν κάπου και όλα καλά και όλα ωραία. Θα πρέπει να είναι επιλογή σου και να την πληρώσει την επιλογή σου. Είτε ακριβά είτε φτηνά να την πληρώσει. Επειδή λοιπόν για να συμμετέχω στην ομάδα παραγωγών είναι Ανατολή, πλήρωσα και αρκετά καλά λεφτά για την εποχή. Πονάω πάρα πολύ το σχήμα. Και πονάω και την ιδέα. Αλλά όμως την ιδέα πρέπει να την προσαρμόσω στα σύγχρονα δεδομένα. Αυτά τα ψιλοκαπιταλιστικά, δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε την νοοτροπία του καθαρά συνεταιριστικού, έτσι όπως ήταν το αγνό συνεταιριστικό πριν 20 χρόνια, πάει αυτό, τελείωσε. Δηλαδή θα πρέπει να βάλουμε μια τελεία και να πούμε τελείωσε αυτό. Όχι, η τελεία είναι πολύ συγκεκριμένη. Ναι, η τελεία είναι πολύ συγκεκριμένη. Mm-hmm. Ο συνεταιρισμός είναι σχήμα συνεταιριστικό, mm-hmm. άρα πρέπει να λειτουργεί. Mm-hmm. Εποφελία των μελών του. Έτσι ακριβώς. Και για να γίνει ανταγωνιστικός, mm-hmm. στις συνθήκες που ζούμε, mm-hmm. πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματικός με τον ιδιώτη. Mm-hmm. Εξίσου αποτελεσματικός με τον ιδιώτη. Για να στηρίξεις όμως αυτή την ιδέα, mm-hmm. σε ένα χώρο όπως είναι ο Γεωργός, mm-hmm. που είναι μεμονωμένος, mm-hmm. και που ζούμε σε συνθήκες που δεν το φτάνει πια το χωράφι, mm-hmm. αυτό που βγάζει από το χωράφι, mm-hmm. αλλά χρειάζεται να προχωρήσει και παραπέρα και να καρπούτε μέσω της υπεραξίας από το χωράφι μέχρι το ράφι, mm-hmm. αυτά τα σχήματα πρέπει να στηριχτούν πάρα πολύ συγκεκριμένα. Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο. Το θέμα είναι ο τρόπος και ο χρόνος που θα γίνει αυτό. Γι' αυτό είμαι σύμφωνος με τη στήριξη του συνεταιριστικού σχήματος και γενικά των ομάδων παραγωγών. Εννοείται αυτό πρεσβεύω, αυτό φωνάζω. Λέω ότι είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνο αυτός. Το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μία και μοναδική προϋπόθεση για να παίξουμε τα χαρτιά μας. Γιατί να παίξουμε το τελευταίο μας χαρτί. Διότι δεν έχουν δοκιμαστεί διάφορες γης στο παρελθόν. Πάμε για το τελευταίο μας χαρτί να σώσουμε το συνεταιριστικό και τις ομάδες παραγωγών. Το τελευταίο χαρτί είναι λοιπόν πρώτον το κράτος. Να διορθώσει αυτή την περιβόητη φορολογία με όποιο τρόπο καταλαβαίνει. Εμείς θα του πούμε λοιπόν δύο-τρεις προτάσεις, να πιάσει λοιπόν να βάλει το κόστος για κατά αυτό, να τα βάλει σε μια σειρά και να πει με συμφέρει αυτό. Θέλετε, και να πούμε στέλνουμε, δεν θέλουμε, θα δούμε. Να στρώσουμε το φορολογικό, διότι δεν γίνεται να είμαστε εμείς ομάδα παραγωγών, να θέλουμε να κάνουμε εξαγωγές και να δίνουμε τιμές στο εξωτερικό και να προσπαθούμε να πουλήσουμε προϊόντα με ένα ευρώ, γιατί το ευρώ πουλάμε με ένα ευρώ, και να βγαίνει ένας ιδιώτης που αγοράζει 10 και 20% φτηνότερα και να προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε τον ιδιώτη. Δεν γίνεται. Και να ανταγωνίζεστε και οι ομάδες μεταξύ τους. Κοίταξε, αυτή είναι η αγορά, Νίκο. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Η αγορά έχει κάποιους κανόνες. Καλός, κακός. Όπως λοιπόν τις έχει θέσει η αγορά, θα πρέπει να τους ακολουθήσουμε και να χορέψουμε τους κανόνες αυτούς. Τι έκαμε, ξαναστήσουμε την αγορά από την αρχή. Η αγορά είναι έτσι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
Δηλαδή δεν είναι αυτό, πρέπει να την κλείσουμε την εκπομπή, να την ξανακάνουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρή η κουβέντα που κάνουμε. Έτσι, να την ξανακάνουμε. Αλλά νομίζω ότι όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοιες συνθήκες στην αγορά, σαφέστατα καθαρό φορολογικό περιβάλλον, στήριξη σχημάτων όπως τα συζητάμε, στη λογική συνενώσεων συνεργασιών και κλάστερ, δημιουργία οικονομιών κλίμακος, μειώνοντας το κόστος, διαφορετική διαδικασία στο επίπεδο τυποποίησης παραγωγής ποιότητας και εμπορίου και κατά συνέπεια αναβάθμιση του ρόλου αυτού του πράγματος. Όπου πέτυχαν, σε επίπεδο Ευρώπης, με αυτόν τον τρόπο πέτυχαν. Πάρα πολύ. Ναι, απλά να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε Νίκο. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που ανέφερε. Με τη διαφορά ότι μια ομάδα παραγωγών σήμερα, στην Ιερά Πετρόπολη, έχει κάνει σχεδόν το σύνολο αυτών που ανέφερες, έτσι, χωρίς οδηγίες χρήσεως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κανένας δεν ξεκινάει κάτι ξέροντας πώς να το κάνει, απλά όλα τα βήματα τα ανακαλύπτει μόνος του, εννοώ σε ομάδες παραγωγών, με τη σημαντική διαφορά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τη φορολογία. Και αναφέρομαι στη φορολογία των αγροτών, γιατί η φορολογία του συνεταιρισμού σαν σχήμα έχει μειωθεί. Έχει πάει το 13% στο 10% από φέτος. Μα πλάκα κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχει. Το θέμα της φορολογίας των αγροτών. Μιλάμε για αγρότες. Θέλετε να καταλάβετε ότι ο αγρότης είναι τιμή? Θέλετε να καταλάβετε ότι ο αγρότης πρέπει να επιμορφωθεί? Παρακολούθησα το πανευρωπαϊκό συνέδριο των Ευρωπαίων Αγροτών. Σηκωνόταν εκτινοτρόφοι και αγρότες πάνω και μιλούσανε και νόμιζες ότι ήταν οικονομικοί επιστήμονες. Πλάκα κάνουμε. Θέλουμε να καταλάβουν ότι είναι τιμή ο αγρότης. Δεν είναι μόνο το φορολογικό. Είναι η στήριξη για την οργάνωσή του. Είναι η απομόρφωσή του. Είναι η αναδιάρθρωση. Αλλά είναι η ανανέωση. Είναι η σύνδεση με την ανάπτυξη του χωριού και της υπαίθρου. Είναι χίλια δύο πράγματα. Μπορείτε να βάλετε τη λογική σας αυτό. Αυτή είναι η γνώμη και η άποψή. Το βασικό κίνητρο όμως που το βασικό κίνητρο για κάθε αγρότη και παραγωγό είναι τι νούμερο θα βγει όταν στο τέλος χρονιάς θα τραβήξει τη γραμμή. Ναι. Θα τραβάει πάντα τη γραμμή και θα είναι μείον αν δεν καρπώνεται από το χωράφι μέχρι το ράφι. Αυτό δυστυχώς είναι οι συνθήκες που είναι διαμορφωμένες ήδη. Εκεί λοιπόν σαν δεδομένο πρέπει να ασχοληθείτε με αυτά τα πράγματα. Για να ξεκινήσουμε βήμα-βήμα για να πάμε εκεί όπως θα αναφέρει και πολύ καλά τα αναφέρει. Καλά θα κάνετε να ασχοληθείτε με όλα αυτά τα πράγματα. Νίκο. Εντάξει. Νίκο, δεν έχουμε λίγο άλλο χρόνο δυστυχώς, γιατί... Ένα λεπτάκι, ναι. Νίκο, με το συγκεκριμένο θέμα έχουμε ασχοληθεί και ο Σύλλογος έχει ασχοληθεί και η Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων έχει ασχοληθεί ως ενημέρωση και είμαστε πάντα παρόν ως Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων, είμαστε πάντα παρόν είτε για ενημέρωση ή όποιος θέλει, το ό,τι θέλει, ό,τι βοήθεια μπορούμε να βοηθήσουμε, είμαστε παρόν για το συγκεκριμένο θέμα. Και σίγουρο είναι ότι εμείς σαν αγρότες έχουμε τον πρώτο λόγο και έχουμε μια μεγάλη ευθύνη στο αν είμαστε οργανωμένοι ή όχι. Έχουμε την ευθύνη, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα Νίκο, και η βοήθεια του κράτους είναι απαραίτητη. Αν δεν υπάρχει βοήθεια από το κράτος, είναι δύσκολο να ξεκινήσεις να κάνεις κάτι. Ναι, αλλά και η μάνα δίνει γάλα στο παιδί της άμα κλάψει. Αλλιώς κλαίμε συνέχεια, Νίκο. Εντάξει. Συνέχεια κλαίμε. Καλά, α τα πούμε άλλη μια φορά ή τα κλάμα κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Καλή